εμπειρίες ζωής δίπλα στο θρυλικό κουστό και στις θαλάσσιες έρευνες του Γάλλου ωκεανογράφου στην Κρήτη πριν από 47 χρόνια με το σκάφος Καλυψό. Όταν λοιπόν πήγαμε και είδαν το Λατερές, αυτοί αγκαλιάζανε γιατί είδανε τι πλοίο είναι, ήταν και Γάλλοι, με αποτέλεσμα να δώσουν πολύ μεγάλη σημασία. Και εκεί δίπλα ήταν και ένα κανόνι. Θυμάμαι μόνο την ώρα που το κανόνι βγήκε στην επιφάνεια, είχε φράξει μπροστά από την άμμο. Και όπως το καθαρίζανε, είχε εγκλωβίσει τον αέρα εκεί κάτω, έκαμε ένα μπουφ και πέσαν όλοι κάτω. Πρωταγωνιστές των επιχειρήσεων ταξίδεψαν το κοινό γύρω από τις έρευνες και τις κινηματογραφήσεις που ξεκίνησαν το 1975 στην Ελλάδα, με την Κρήτη να αποτελεί ένα από τα πεδία της έρευνας του όλου εγχειρήματος, φωτίζοντας αθέατες πτυχές από τις αρχαιολογικές έρευνες των ετών 1975 και 1976 που διεξήγαγε ο Ζακ Ιβ Κουστό και οι αρχαιολόγοι του Υπουργείου Πολιτισμού. Για μας που ήμασταν παιδιά τότε, ήμουνα 22 χρονών, ήταν μια ανεπανάληπτη εμπειρία να συμμετέχεις σε έρευνες θαλάσσης και αρχαιολογικές μάλιστα μαζί με αυτό το ιερό τέρας της υποβρύχιας έρευνας. Και ανελκύαμε το πλούσιο, πάρα πολύ πλούσιο υλικό από αμφορείς που είναι μάλλον είναι στο βυθό της Δία αιώνες τώρα, από τη Μινωική εποχή. Τα ευρήματα βρήκαμε μερικά δύο-τρία γαλματάκια, βρήκαμε ένα μέρος του πλοίου, ένα κομμάτι του πλοίου. Βρήκαμε πιάτα, κέρματα που ήταν σε μασούρια που τα είχαν τυλίξει, άνθρωποι που είχαν πληρωθεί και τα είχαν τυλιγμένα. Μερικά κοσμήματα βρήκαμε, πια από αγγεία σπασμένα διάφορα. Τέτοια εμπειρία δεν υπάρχει άλλη, εγώ θα τη θυμάμαι πάντα, τη διηγούμε δηλαδή στα παιδιά μου και στα αγκόνια τώρα. Στο επίκεντρο της εκδήλωσης βρέθηκαν το ναυάγιο του γαλλικού πλοίου Λατερές που βυθίστηκε ανοιχτά στον κόλπο του Δερματά, οι θαλάσσιες έρευνες Ιντία, καθώς και το ναυάγιο των Αντικυθύρων. Ο Κουστό ήταν ένας καλός άνθρωπος. Καλό μου έκανε ιστορίες, ας πούμε, το πώς βρέθηκε, πώς το καράβι αυτό βυθίστηκε. Μου λέει ήρθε ή βόλει απ' έξω ή με το τσιγάρο μου. Με συμπάθησε. Και εγώ τον συμπάθησα, τον έπαιρνα και τον πήγαινα και στα κριτικά, του άρεσε πάρα πολύ η κριτική μουσική, το οποίο τότε που ήταν ο Σκουλάς. Ψάρια απαγόρευε να πιάνουμε, τα απαγόρευε, αλλά άμα τα πιάνα με τα χέρια, το επέτρεπε. Τώρα μπορεί να ακούει κάποιος, εγώ ότι κατεβαίνω στα 50 μέτρα και κάνω μια δουλειά και να είναι κάτι απλό. Τότε όμως ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα, η τεχνολογία ήταν πολύ διαφορετική, πολύ πιο και οι κίνδυνοι πολύ περισσότεροι. Βέβαια νιώθαμε την ασφάλεια ότι ήμασταν κοντά στον καλύτερο. Προκαλεί συναισθηματική φόρτιση το Λατερές με τα κρανία, με τα υπαρκτά ακόμα κατάλοιπα των ανθρώπων. Γιατί στα αρχαιότερα συνήθως δεν έχουμε τους νεκρούς. Εδώ όμως υπάρχουν. Οπότε από αυτή την πλευρά προκαλεί μια περαιτέρω συναισθηματική φόρτιση. Ο Μανώλης Βουτσαλάς περιέγραψε ανθρώπινες στιγμές με το Κουστό, ενώ πολύ σύντομα θα συνεργαστεί με το γιο του σε ένα νέο project στη Σαντορίνη. Ένα χωριό θα κατασκευάσουν στο βυθό στη Σαντορίνη και ήρθε ο γιος και περιμένει να πάρει τις άδειες και θα συνεργαστούμε.